Με άσπρο αλεξίσφαιρο, αμίλητος, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του ούτε στιγμή, παρά τη βροχή των ερωτήσεων, ο 33χρονος πιλότος φτάνει στα δικαστήρια. Ο πιλότος δεν κοιτάζει τις κάμερες, περιστοιχίζεται από πάνωπλους αστυνομικούς που σχηματίζουν κλειό γύρω του. Παίρνει προθεσμία να απολογηθεί και αποχωρεί από τα δικαστήρια αρνούμενος να πει το παραμικρό. Θέλετε να πείτε κάτι στην οικογένεια της γυναίκας σας? Σας είπε κάτι ιδιαίτερο παιδάκι σας? Αργά το απόγευμα της Πέμπτης ο πιλότος, μετά από 37 μέρες, πάει και ομολογεί. Εγώ το έκανα, λέει στους αστυνομικούς, και εξηγεί πως σκηνοθέτησε τη δολοφονία της γυναίκας του και τη ληστεία για να δικαιολογήσει το θάνατό της. Για να μην χάσω το παιδί μου, λέει στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας πως η Καρολάιν θα έφευγε με την κόρη τους. Σε κάποιο στάδιο της εξέτασής του ήθελε να μας διαβεβαιώσει ότι ποτέ δεν ήθελε να εξαπατήσει και να πει ψέματα, και το μόνο που ήθελε ήταν να αποφύγει τη σύλληψη για να μείνει με το παιδί του έξω από τη φυλακή. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό γρήγορα οδήγησε στην ομολογία της πράξης του, την οποία απέδωσε σε ένα διαπληκτισμό που είχαν με τη σύζυγό του. Βαρύτατες διώξεις για κακουργήματα αντιμετωπίζει ο πιλότος. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κακοποίηση ζώου για τη θανάτωση του σκύλου. Κατηγορείται ακόμα για 2 πλημελήματα προσπάθειας παραπλάνησης των αρχών, με ψευδή καταγγελία και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση. Το ενδεχόμενο ο πιλότος να προσπαθήσει να διαφύγει φανερώνει και η επιχείρηση αστραπή της αστυνομίας, που έστειλε, όπως αποκάλυψε με ρεπορτάζ στο νησί Ο Αλφα από την πρώτη στιγμή, κλιμάκιο με ελικόπτερο στην Αλόνισο. Ο πιλότος κρίθηκε ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω της αποτρόπαιας πράξης της δολοφονίας, αλλά και της προσπάθειάς του να παραπλανήσει τις αρχές. Δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Πρόκειται για ένα ομολογημένο αίτημα. Έχει και αυτός και ανάγκη και υποχρεωτική παρουσία στην πραγματικότητα ενός δικηγόρου. Θα έλεγα ότι προσωπική εκτίμηση πάντα, ότι μου φαίνεται λυτρωμένος. Θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και σύντομο χρόνο. Η Καρολάιν έφυγε από τη ζωή στις 4 και 11 λεπτά τα ξημερώματα. Τις επόμενες 2 ώρες σχεδιάζει το άλοθή του, σκηνοθετεί δολοφονία και ληστεία. Γι' αυτό καλεί πρώτα έναν ανύπαρκτο πενταψήφιο αριθμό, δήθεν ότι προσπαθούσε να πληκτρολογήσει με τη μύτη, και μετά στις 6 και 16 καλεί την άμεση δράση. Μιλούσε με ταινία στο στόμα για να γίνει πιστικός. Στο κινητό της Καρολάιν όμως έχει βρεθεί κατά τις αρχές εικόνα του με το μωρό στα χέρια το επίμαχο διάστημα. Η 20χρονη φέρεται πως είχε συνδέσει τις κάμερες του σπιτιού με το τηλέφωνό της. Επέφερε το θάνατο στη σύζυγό του με ασφυκτικό μηχανισμό, όπως λέμε, και στη συνέχεια περιέγραψε τις κινήσεις του, όπως την παραβίαση του παραθύρου την οποία ο ίδιος έκανε, την έρευνα που δημιούργησε το χώρο, τη θανάτωση του σκύλου που υπήρχε μέσα στο σπίτι. Μας αναφέρθηκε στην αφαίρεση μιας κάρτας μνήμης από την κάμερα που ήταν εγκατεστημένη στο χώρο του σαλονιού. Ο ίδιος έδεσε τον εαυτό του και τηλεφώνησε στην άμεση δράση.